Μάλιστα, αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17η αγωνιστική. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Ανδρέα. Μεγάλη τερματοφύλακες. Μεγάλη τερματοφύλακες και οι δύο. Περάμε τερματοφύλακες σήμερα. Ήταν αγωνιστική που είχαμε και τον τεπούτο του μικρού βεβαίως. Ακούσαμε και τις απόψεις. Ένα προσχόλιο να ζητήσουμε από τον Ανδρέα τον Χαρίτου, μιας και η Ομόνια ήταν και νικήτρια. Έτσι, ένα σχόλιο για το μεγάλο ντέρπι. Ανδρέα, είδαμε και τα στιγμιότυπα πριν λίγο. Ήταν αναμενόμενη η νίκη, νομίζεις, της Ομονίας. Αναμενόμενη δεν μπορεί να είναι μια νίκη σαν ένα παιχνίδι ντέρπι. Και μάλιστα έχοντας αντίπαλο μια ομάδα η οποία μέχρι χθες είναι και πρωτοπόρο, εξαγωγή είναι και πρωτοπόρο, αλλά έχει και τα καλύτερα στατιστικά. Άρα δεν μπορεί να ήταν αναμενόμενη. Σίγουρα νιώθαμε ότι δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε και από ό,τι φάνηκε και στην πράξη, είμαστε αρκετά καλοί για να το καταφέρουμε. Πάντως, βάλε φωτιά η Ομονία στο βαθμολογικό πίνακα πλέον, είναι όλοι εκεί. Ναι, βλέπεις όλα τα παιχνίδια της Ομονίας. Ναι, μέσα έξω και ανελειπώς και τα χρόνια της κρίσης ακόμα δεν παραλείπω να την ακολούθω. Για μένα δεν είναι χοπή να παρακολουθώ την Ομονία, είναι ανθρώπινη λειτουργία. Ναι, είσαι πάντοτε κοντά στην ομάδα. Πώς το είπες? Ανθρώπινη λειτουργία. Λίγο παρακολουθάς. Φαντάζομαι όλες τις ομάδες. Είσαι προπονητής στον Ερμή. Εντάξει, είναι δεύτερη κατηγορία, αλλά θα ανέβει σε λίγο καιρό ο Ερμής. Πώς είναι έτσι έτσι ένα σχόλιο γενικότερα για το πρωτάθλημα μας? Εντάξει, νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας έχει ομορφύνει αγωνιστικά, γιατί βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες ταλαιπωρούνταν ή με έναν όρθωση από το 8 και μέχρι τώρα. Δύο Ομόνια το ίδιο, αν δεν έχω λάθος, να ξαναβρίσκονται και να παίρνουν τα ενία στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι παραδοσιακές Απόλλων από Έλλη είναι εκεί. Άρα βλέπουμε μια τετράδα η οποία παίζει και καλό ποδόσφαιρο και μας προτεραιάζει ότι έχει πολύ δρόμο να δούμε πολύ καλά παιχνίδια. Το ότι η Ανόρθωση βρίσκεται στην πρώτη θέση, νομίζω δικαίως και με τα στατιστικά που έχει. Αυτό που προσωπική μου άποψη με αυτά που έχω δει από τη φετινή Ανόρθωση είναι ότι είναι γνώστης ότι μου ότι πρέπει να κάνει στην Ανόρθωση για να μπορέσει να. Έβαλε το στίγμα του. Να πάρει την πρωτιά, γιατί δεν κρύφτηκε τίποτα από τον καιρό που την ανάλαβε την Ανόρθωση. Είπε ότι ο στόχος της Ανόρθωσης είναι ο πρωταθλητισμός. Είναι και κάτι που έλεγα για την Ομόνια στις κακές τις χρονιές, ότι τον DNA αυτών των ομάδων δεν μπορεί να πει στον κόσμο αυτών των ομάδων, ξέρεις, εγώ είμαι ικανοποιημένος και με δεύτερη θέση και τρίτη θέση. Το DNA των Ορθωσιάτη από τη στιγμή του 1995 και μετά έχει ένα DNA το οποίο λέει είναι προαθλητής. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Συμφωνείς με την τοποθέτηση του Τιμούρ ότι η ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια δείχνει μια έτσι, δεν δείχνει αυτήν την δυναμική που έχει στα εκτός έδρας παιχνίδια με το top 6 μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Έχει δείξει κάποιες αδυναμίες, τις οποίες νομίζω ότι το έχει καταλάβει και το μεγάλο όπλο της Ανόρθωσης σίγουρα ήταν τον Παπαδόπουλος. Είναι ένα ποδοσφαιρικό κήπεδο το οποίο χαίρεσαι να αγωνίζεσαι. Είναι έδρα. Αν μη τι άλλο, αυτοί που αγωνίζονται και είναι στην Ανόρθωση, αυτόματα ο τρόπος απόδοσης τους ανεβαίνει κατά κόρυφο. Άρα αυτό που πρέπει να βελτιώσει η Ανόρθωση οργανωτικά στην ανάπτυξη της στο παιχνίδι είναι στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί δεν έχει και την καλύτερη συγκομιδή απέναντι στις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη εξάδα. Θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα, ντεπούτο του Χαραλάμπου Κυριακίδη. Ένα παιδί από το πουθενά του δόθηκε ευκαιρία. Πώς σου φάνηκε εσένα τόσα χρόνια, κάθισες κάτω από τα κάρια βεβαίως της Ομόνιας. Πώς σου φάνηκε και τον body language του ή γενικότερα παρουσία? Μπορώ να τον καταλάβω, γιατί κάτι ανάλογο έζησα και εγώ το 83, όταν πάλι με την Ανόρθωση σε έναν ντέρπι τίτλου στο Δασάκι. Δεν ήταν σίγουρα. Ήταν τον ντεπούτο. Δεν ήταν το πρώτο μου, αλλά ήταν ίσως το πρώτο μου πολύ κρίσιμο αγώνα από τα πρώτα μου παιχνίδια. Και θυμούμαι που ήρθαμε προπονητή μέσα στο δωμάτιο και ρώτησε με αν είμαι καλά και είμαι έτοιμο. Και ξέρω εγώ. Η αλήθεια με το ζόρι κρατήθηκε να μην του πω. Φοβούμαι, δεν είμαι έτοιμο. Εντάξει, έπαιξα, πήγαμε καλά, νικήσαμε, τελικά κατευθύνσαμε το πρωτάθλημα. Άρα μπορώ να το ενσταθώ πώς ένιωθε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν έδειξε φόβο. Και αλήθεια, μετά από τον αγώνα, έμεινα αρκετά λεπτά μέχρι να φύγει να πάει μέσα στα ποδήλατα και παρακολούθησα όλες τις εκδηλώσεις από τους συμπαίκτες του, από τα ball boys, από τους παράγοντες προς τον νεαρό και μπορούσα να νιώσω τα συναισθήματα του. Νίκο, όταν βάλεις έναν νέο, είτε τερματοφύλακα είτε έναν παίχτη,
πώς θα τον προσεγγίσεις, θα του μιλήσεις από πριν, πολύ πιο νωρίς, θα του... πώς θα το κάνεις, τελευταία στιγμή ομάδα, για να μην τον αγχώσεις. Μια ομάδα που βγάζει υγεία, Κωνσταντίνο, όποιον ποδοσφαιριστή προσθέσεις, θα είναι καλός. Γιατί και οι μικροί, και ο μικρός και οι άλλοι μικροί που είναι στην Ομόνια, και τους είδα και στο παιχνίδι του Κυπέλλου που παίξαμε με την Ομόνια. Επειδή δεν είναι η Ομόνια η περσινή ή η προπέρσινη. Η φετινή Ομόνια με την ροή που έχει, την εφορία που έχει μέσα στα ποδητήρια, βλέπεις ότι όποιος προσφερειστής μπει, ταυτίζεται με τη φιλοσοφία του προπονητή. Ναι. Έχει καταφέρει σε αυτούς τους 6 μήνες να βάλει τη δική του φιλοσοφία. Βοηθήσαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Και ένας θερματοφύλακας στα 19 του 20 του να έχει την ευκαιρία να παίξει έναν τόσο μεγάλο τερπί, για τον ίδιο είναι μεγάλη πρόκληση. Και από εκεί και πέρα η ποιότητα των συμποδοσφαιριστών του τον έβγαλε προπρόσωπο και τον ίδιο αλλά και τον προπονητή του. Θα προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Νίκος. Όταν βγάζει υγεία μια ομάδα, ξέρεις, θα πάω στην εποχή τη δική μας, τον καιρό που η Ομόνια μεσουρανούσε. Ναι. Ήμουν νεαρός, πήγα στην Ομόνια. Όλοι οι νεαροί που κάναμε προπονήσεις μαζί με τους πιο μεγάλους που ήταν έτοιμοι, εμπειροί παίκτες, αυτά όλα, και προπονήσουν μαζί τους και έμπαινες μέσα στα ποδητήρια, ξεκινήσουν, ναι, προπονήσουν, πήγαινες στα παιχνίδια, σου 16 ή έπαιζες λίγα λεπτά, μετά σου βασικό. Ξέρεις πώς νιώθεις, ότι νιώθουν αυτοί, δηλαδή σου με τα φέρουν όλο αυτόν το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Και έχει δίκιο ο Νίκος που λέει, όταν μια ομάδα βγάζει υγεία, όποιον για να βάλεις, να σου το βγάλει. Ό,τι έχει να σου δώσει, να σου το δώσει. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Τι ξεχωρίζει στη φετινή Ομόνια, Ανδρό? Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο? Είναι η ομάδα, είναι άτομα? Όχι η ομάδα πρώτα απ' όλα, σίγουρα όμως αποτελείται από άτομα ποιοτικά. Γιατί είναι αλήθεια ότι στο θέμα ποιότητας υποφέραμε πολλά τα τελευταία χρόνια, και ειδικά την περσινή χρονιά που, ας πούμε, ήταν η πρώτη χρονιά μετά την αλλαγή του καθεστώτος που υποτίθεται ήμασταν πιο υγιείς οικονομικά και άρα περιμέναμε καλύτερη ποιότητα. Σίγουρα πέρσι δεν την είχαμε. Όμως σίγουρα να έχεις 11, 12, 15 παίχτες ποιοτικούς δεν εξυπηρετούνται σε καλή ομάδα. Άρα σημαίνει είναι πλέον η ομάδα που είναι η δουλειά του προπονητή, η οποία ευτυχώς φαίνεται. Ο Μποτεάκ, και ναι, δεν είναι μια πολύ τέλος, σημαντική μονάδα. Η αλήθεια για μένα είναι πολύ καλός παίχτης. Και η αλήθεια, όταν μάθα ότι δεν θα παίξει, νιώθα ότι. Ένιωσε ανασφάλεια. Ανασφάλεια, ναι. Νομίζω φάνηκε. Κοιτάξτε, παίξε ο Μαυρίας. Ήταν αρκετά καλός ο Μαυρίας. Αν έπαιζε ο Μαυρίας και έπαιζε ο Μποτιάκ. Διαφορετική ποιότητα. Διαφορετική ποιότητα. Ασφαλώς. Ναι, και ήταν πιο αμυντικός ο μπακ δεξιός ο Ποτσάν, ο οποίος έκανε και αυτός πολύ καλό παιχνίδι βεβαίως. Εντάξει, η Ομόνια ήταν καλύτερη, είχε περισσότερα σουτ. Έδειξε επιθετικό πρόβλημα, Νίκο, η ανορθώση, νομίζεις? Ήταν πολύ καλή αμυντικά η Ομόνια. Το πρώτο ημίχρο κύλησε από δύο ομάδες, η οποία η μία φοβόταν την άλλη. Ναι. Να μην γίνει το λάθος. Ναι. Βγήκε το δεύτερο ημίχρονο στα πρώτα πεντάλεπτο η Ομόνια να προηγηθεί. Ήταν πιο απαιτητική και από το πρώτο ημίχρονο η Ομόνια. Και ανόρθωσε, έδειξε μια ολιγορία στην ανάπτυξη στο παιχνίδι της. Επιθετικά. Επιθετικά για τον λόγο ότι ένας Ράγιος ο οποίος έλειπε, που κρατά την ανόρθωση από το χέρι, τα τελευταία 5-6 παιχνίδια με την παρουσία του. Φάνηκε επηρεασμένος. Φάνηκε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του. Ναι. Και μια-δυο κινήσεις οι οποίες έκανε ο προπονητής της ανόρθωσης, οι οποίες δεν βγήκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όταν έμεινε πίσω στο σκορ, ακόμα φάνηκε ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στη δημιουργία. Ενώ αντιθέτως η Ομόνια, εκτός από μια φάση της ανόρθωσης που μπορούσε να ισοφαρίσει. Ναι, με τον Κατσαράβα. Ναι. Αντιθέτως, η Ομόνια βρήκε 2-3 ευκαιρίες να καθαρίσει το παιχνίδι. Πράγμα το οποίο στο τέλος κράτησε την νίκη η Ομόνια και έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα εκεί και έχει πολύ δρόμο. Βέβαια, κρίθηκε και στο αυτόν γκολ. Το παιχνίδι κρίθηκε σε ένα αυτόν γκολ, βεβαίως. Αλλά θα μπορούσε η Ομόνια να. Να σου πω, η Ομόνια ήταν πιο διεκδικητική στο παιχνίδι. Γιατί ξεκίνησε να θυμάσαι, Νίκο. Πίεζε πολύ ψηλά, πάνω, τελείως, στο τέρμα που λέμε, στο επιθετικό τρίτο. Και έβαζε πίεση στην ανόρθωση, δεν την έφυγε να αναπτυχθεί. Ήταν εξαιρετικά καλή ανασταλτικά. Εκεί που είχε το πρόβλημα μόνο και δεν μπόρεσε να φτύνει όλη τη διάθεση και το να διεκδικήσει, να πιέσει την ανόρθωση στο αμυντικό της τρίτο και να της βάλει πίεση, να της κάνει ευκαιρίες,
Ήταν στο επιθετικό τρίτο που εκεί δεν πήγε ούτε ο Στέγα καλά, ούτε ο Τιάγο, ούτε ο Τάρπισσα. Ας πω, δεν είναι εύκολο. Ήταν δύο ομάδες, Γιώργο, οι οποίες έχουν 10 γκολ παθητικό. Ναι. Εντάξει, έχουν τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο τρίτο της έλειπε η πάσα η γλυκιά της Ομόνιας που λέμε. Και η κίνηση. Ναι, αλλά... Μα δεν ήταν εύκολο. Σωστή. Η Ανόρθωση έχει μια αμυντική γραμμή, η οποία δεσπόζει ο Σίντερφερ εκείνη, ο οποίος έχει δέσει 3 άτομα. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Όταν έχεις όμως μια τέτοια άμυνα οργανωμένη, που είναι δύσκολη, πόσο πρέπει να δουλεύει το μυαλό σου και πόσες κινήσεις έξυπνες πρέπει να κάνεις. Και θέλεις πολλές. 3-4 κινήσεις και μια σωστή μπάσα. Δεν τις είδα. Η ευφυΐα του πότε... Δεν τις είδα. Την ποιότητα αυτή. Για να νικήσεις έτσι άμυνες, πρέπει να βγάλεις ποιότητα. Και η ποιότητα τι είναι. Μια έξυπνη κίνηση, μια έξυπνη μπάσα. Ήθελα έτσι, πριν να δούμε και τα social media από το παιχνίδι, γιατί είχαμε πάρα πολλά, ήθελα λίγο να ακούσω και την άποψή σας για τον Δημήτρη Χριστόφη. Και όλο σκηνικό το οποίο δημιουργήθηκε, φεύγει ο ποδοσφαιριστής, προσέφερε πάρα πολλά βεβαίως, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, καλός ή κακός, φεύγει από την Ομόνοια. Έτσι, ένα σχόλιο άνθρωπο προσωπικά. Αλήθεια, δεν ξέρω, κάτι τίτλους είδα τώρα σήμερα για, ξέρω εγώ, για δικαστικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά... Είναι μια εξέλιξη, τέλος πάντων, σίγουρα λυπή οποιοδήποτε Ομονιάτη. Ο Χριστοφή ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μέσα στον κόσμο της Ομονίας. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρόσφερε αρκετά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, από τον οποίο μάλλον οι οπαδοί αναμέναν ακόμα περισσότερα. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, να κάποιοι ποδοσφαιριστών τέλος πάντων να χωρίζουν οι δρόμοι τους με μια ομάδα, δεν θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα τέλος πάντων να έχει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. Έγινε, αφού είναι ο προπονητής αποφάσισε ότι τέλος πάντων έβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να του δώσει αρκετές ευκαιρίες, το ενημέρωσε. Από εκεί πέρα, εντάξει, όλα θα βρουν το δρόμο τους. Είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο πλέον. Συμβαίνουν αυτά. Όταν, τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχω, όταν του λέει ο προπονητής ότι υπολογίζω περισσότερο τον Τζονί παρά σένα, τι σημαίνει. Ναι, εντάξει. Πληγώθηκε ο παίχτης. Είναι σαν να του λέει έμπεσα ότι δεν μου κάνεις. Ουσιαστικά. Ελπίζω πάντως να μην τώρα θα μου πεις ο Χριστοφή. Ο Χριστοφή. Ο Χριστοφή, αυτός που ξέραμε. Αυτός που ξέραμε. Που σήκωνε την κερκίδα ολόκληρη και τον αγάπησε ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, γιατί είχε έναν τραυματισμό, όπως φαίνεται, τον ξεπέρασε. Είναι ευάλωτος, μόλις πιεστεί, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, για να μην μπορεί να βρει τον εαυτό του. Και φαίνεται όχι ο Παπασταύρου, επειδή ίσως το συμβόλαιο του να είναι και ψηλό, να μην μακάρι να βρουν πάντως μια καλή λύση. Να μην υπάρχει έτσι. Ναι, αυτό είναι το πιο σωστό. Εγώ πιστεύω η λύση θα βρεθεί. Ναι. Γιατί και όταν επέστρεψε ο Δημήτρης από το εξωτερικό, η πρώτη επιλογή ήταν η Ομόνοια, αν και είχε και άλλες επιλογές. Η αγάπη του τότε για την ομάδα η οποία του έδωσε την ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό. Και ο κόσμος τον ήθελε. Ο κόσμος τον. Γύρισε. Ο κόσμος τον έφερε. Αλλά είναι εδώ ένα μικρό παράπονο, ρε Γιώργο, ότι ας τελειώσει την καριέρα του στην Ομόνοια. Ας γίνει η σεβαστή η απόφαση του κάθε προπονητή αν θέλει να το χρησιμοποιήσει ή όχι. Γιατί να σας πω κάτι. Ψηλά τα συμβόλαια. Συμβόλαια ψηλά. Δεν ξέρω τι λέχτηκε από πλευρά διοίκηση, από πλευρά προπονητή. Για να κάνω τον οποιοδήποτε δικηγόρο, είτε του Δημήτρη είτε του Μουνεσφίλ, αλλά λέω αξίζει ένας Κύπριος να τελειώνει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Δηλαδή είμαι μια μείωση, είμαι να είναι εκεί. Να σου πω λίγο την άποψη μου για μένα, γιατί πέρασα και εγώ, όχι το ίδιο με τον Δημήτρη, παρόμοια φάση. Οι ομάδες είναι ψυχρές. Οι ομάδες βλέπουν νέους, μπαίνουν, τώρα είναι ο Κακουλής, είναι ο Τζιονής, βλέπουν και ξέρεις, δεν βάζει κανένα συναισθήμα. Και δεν υπάρχει συναίσθημα. Δεν υπάρχει συναίσθημα. Καλός ή κακός. Μπορεί ο παίχτης να έχει συναίσθημα για να υπάρχει κάτι το οποίο ξέρεις, θέλει να μείνει στην ομάδα κτλ. Μα βλέπει μπροστά. Εντάξει, να μην το μεγαλώσουμε, να πάμε στα social media από το παιχνίδι με τον Ανδρέα. Ανδρέα, φαντάζομαι ομονιάτικα τα περισσότερα. Χαμός η αλήθεια είναι. Από τους φίλους της Ομονίας, από τους ποδοσφαιριστές. Πόσον κόσμο είχε το γήπεδο. 13.000 κάτι. Μάλιστα. Είχε μπαλμό παντός πάρα πολύ. Ναι, είχε και αρκετούς από φίλους της Ανόρθωσης. Ήταν short out και είχαν δώσει και περισσότερα.
και πήγε αρκετός κόσμος να παρακολουθήσει το μάτς, λογικό. Λοιπόν, ξεκινάω στα social media με τον Μποτεάκ που έγραψε ευχαρίστηση για τις ευχές. Βγήκε με την εντεκάδα στην ουσία ότι έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν μπορούσα να παίξω αυτό το μάτς λόγω ιού. Είμαι πολύ αδύναμος να παίξω μπάλα. Θα βοηθήσω τους, ήθελα να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου σε αυτό το κρίσιμο μάτς. Θα προσέχω τον εαυτό μου για να επιστρέψω σύντομα. Ήταν η ανάρτηση του Μποτεάκ. Λοιπόν, Τιάγο Φερέιρα έγραψε συν 3 βαθμούς και το τριφύλι. Παρακάτω, ο Ορτέγα, συνεχίζουμε να μαζεύουμε τρίποντα, ενώντας τους 3 βαθμούς. Έγραψε στη γλώσσα του. Ο Ντάρπις Αϊάρ, πολύ καλό αποτέλεσμα, παιδιά. Παρακάτω, ο Γιώργη Γκόμες έγραψε για το συν 3 και στο σωστό δρόμο. Ήταν μια από την τοποθέτηση. Η αγαπημένη μας φωτογραφία που βάζει συνήθως ο Λέτσιακς, αλλά με διαφοροποίηση σήμερα βλέπουμε κορώνα πάνω στο σήμα της Ομονίας. Εννοώντας το Βασίλισσα, συνήθως δεν έβαζε, από σήμερα βάζει. Λοιπόν, ο Κακουλής, ό,τι θες είναι στην άλλη μεριά του φόβου. Προφανώς ένα απόφθεγμα για τον φόβο. Παρακάτω, περνάμε στην αντίπερα όχθη, δηλαδή Σίντελφελτ, σηκώνεσαι και δουλεύεις ακόμη πιο σκληρά από ό,τι σε σχέση με την μέρα προηγουμένως. Εννοώντας μετά την ήττα, δεν είδα κάτι άλλο από ανόρθωση εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας. Έβαλε κάτι σε story που έχει τη σημασία του για τους φίλους της ανόρθωσης. Ναι. Προφανώς ότι δεν χάθηκε ο κόσμος. Στην κορυφή, η καλύτερη επίθεση με 34 γκολ, η καλύτερη άμυνα με 10 γκολ των Game Steel On. Παιχνίδι συνεχίζεται. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Είναι η χρονιά της Ομόνιας, αν το νομίζεις. Μακάρι. Εντάξει, η χρονιά της Ομόνιας που την έννοια ότι η βελτίωση που έκαμε από πέρσι είναι τεράστια. Άρα, τούτο, ας πούμε ότι μπορεί να θεωρήσει ότι είναι χρονιά της Ομόνιας, αλλά αν θα καταλήξει να είναι πρωταθλήτρια. Πάντως, ο κύριος Παλαστάμος σήμερα είπε ότι δεν αλλάζει η στόχη μας. Παραμένει η Ευρώπη για μας. Η Ευρώπη είναι η πρώτη θέση και η δεύτερη και η τρίτη και τον κύπελλο. Άρα... Πάντως και η Ομονία και η Ανόρθωση είναι πολύ παράλληλοι δρόμοι που ακολουθούν φέτος. Εγώ μπορώ να πω ότι η Ανόρθωση, μάλλον το επίτευγμα της Ανόρθωσης, η βελτίωση της Ανόρθωσης, ίσως δεν είναι και μεγαλύτερη σε μέγεθος από αυτήν της Ομονίας. Ναι, Νίκο. Εντάξει, η Ανόρθωση πιστεύω θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Θεωρείς ότι η Ομονία παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από την Ανόρθωση? Ποιοτικό ναι. Πιο ποιοτικό ναι. Η Ανόρθωση μπορεί να βγάζει μια πιο στιβαρή ομάδα, μια. Πιο... Ξέρει να παίρνει αποτέλεσμα, ας πούμε. Ξέρει να παίρνει αποτέλεσμα γιατί έχει παίχτες ηγέτες. Η Ομόνια βασίζεται περισσότερο στο ομαδικό, ναι. Στην ομαδική ανάπτυξη. Δεν στέκεται σε μονάδες. Αντιθέτως, η Ανόρθωση στέκεται σε κάποιες μονάδες αναγραμμή. Λόρια, Σίντερφε, Ράιος. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι άξονα και δίνουν το δικό του στίγμα. Αλλά σε αυτές τις δύο θα προσθέσω, δεν ξεχνάμε το ΑΠΟΕΛ, έξω από το χώρο του τίτλου, αλλά και ένας Απόλλωνας ο οποίος βρήκε τα πόδια του μετά τα πολλά προβλήματα που πέρασε. Σοφρονίζει. Σοφρονίζει, ναι. Ξανά πιάσε ο γιος του Σοφρόνη και ξαναδείχνει ότι ο Απόλλωνας θα είναι εκεί μέχρι το τέλος. Και αν ο τίτλος δεν πάει με δύο άλογα και θα προχωρήσει με τρία, με τέσσερα, μπορεί να έχει περισσότερες απαιτήσεις ο Απόλλωνας για την κατάκτηση. Μα ένα λεπτό. Ο Απόλλωνας με όλους αυτούς τους τραυματισμούς έχει σύν το κυπελλό 9 συνεχόμενες νίκες. Ναι, και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άρα μπορείς να το διαγράψεις αυτό. Υπάρχει η μεταγραφική περίοδο, ακόμα δεν έκλεισε. Θα το δούμε. Ακόμα δεν έκλεισε η μεταγραφική περίοδο. Θα δούμε. Έφερε και παίχτες. Και η Ανόρθωση έφερε και ένα νίντζε που ακόμα δεν τον είδαμε. Να δούμε τι διαφορά θα κάνουν. Να δούμε. Πάντως η βαθμολογία έχει πάρει πραγματικά φωτιά. Λοιπόν, ένα σχολείο, Άντρο, ο προπονητής της Ομόνιας. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι έβαλε και αυτό στο στίγμα του. Βλέπουμε ένα κάθετο ποδόσφαιρο εναλλαγών. Πώς σου φαίνεται? Από τη στιγμή που η ομάδα έκαμε μια εντελώς νέα ομάδα και με ψηλή απόδοση, βέβαια έχει το μερίδιο ευθύνης ο προπονητής, κύριο μερίδιο κιόλας. Εντάξει. Τώρα, ξεχωρίζεις κάποιους άλλους παίχτες φετινούς στην Ομόνια? Ας πούμε, ο Ζιλέζιαξ κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Ναι, αριστερό μπακ. Η αλήθεια είναι, νομίζω, είναι το καλύτερο αριστερό μπακ που υπάρχει στο πρωτάθλημα φέτος. Είναι πολύ καλός. Επίσης, οι δύο Γκόμες πίσω, πολύ καλοί. Ο Μαυρίας, πάρα πολύ καλό παιχνίδι να κάνει χτες. Γενικά, δεν έχουμε παράπονο από κανέναν ποδοσφαιριστή.
τουλάχιστον αυτούς που έχουν χρόνο συμμετοχής, είναι όλοι θετικοί. Μπορείς να τους παθμολογήσεις με θετικό πρόσημο. Ο Ερμής Νίκο θα ανέβει η κατηγορία. Θα μπορέσει να παίξει εναντίον όλων αυτών των ομάδων που βλέπουμε ότι ανέβηκαν όλες γενικότερα. Όταν θα έρθει η ώρα μας θα ανέβουμε και εμείς, Κωνσταντίνο. Θα ανέβει η κατηγορία. Ασφαλώς και θα ανέβει η κατηγορία. Πόσο σημαντικός είναι η περίοδος του Γενάρη τώρα για τις ομάδες? Εσύ είσαι προπονητής, γνωρίζεις. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου έχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, αν δεν είναι επιλογές οι οποίες γνωρίζεις ή κάποιους προσφερθές τους οποίους παρακολουθείς τακτικά και είναι μεταγραφές οι οποίες έρχονται από μάνατζερ γιατί χρειάζομαι σε συγκεκριμένες θέσεις, μας έχουν αποδείξει ότι δεν δίνουν και πολύ μεγάλη δυναμική. Νομίζεις? Νομίζω. Από εκεί και πέρα. Άλλοι λένε πάντως ότι μπορεί να του δώσουν και πρωτάθλημα. Αν είναι ποδοσφαιριστές που θα σου κάνουν τη διαφορά, ναι. Ναι. Πάντως, αφού αναφέρεσαι πας αυτό, όταν πήγα σε ένα σεμινάριο για το Insta Scout και έκανα μια ερώτηση που αναλύει τους. Ναι. Υπάρχουν προγράμματα που αναλύουν τον παιχτή. Έκανα την ερώτηση στον επικεφαλή και μου του λέω, καλά, δηλαδή μπορεί αυτό το πρόγραμμα με αλγόριθμο να λύει έναν παίκτη, μου λέει 96% πόσο, ναι. Δηλαδή, και του λέω, καλά, άρα δεν μπορεί να πέσει έξω κάποιος. Μου λέει, ναι, πρέπει να θέλει για να πέσει έξω στον παίκτη. Δηλαδή, άμα ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το Insta Scout που έχει τα πάντα για να, το πιο τίποτε παίκτη, τα στοιχεία του βρίσκεις. Το πρόβλημα είναι πόσο κάνεις την ομάδα σου, τι παίκτης είναι, πρέπει να παρακολουθήσεις αυτό, ναι. Το θέμα, Γιώργο, είναι ότι βλέπεις και τον προπονητή της Ομόνιας, το ίδιο και ο Τιμούρ. Για να φέρεις κάποιον προσφερειστή τώρα να μπει σε αυτές τις δύο ομάδες που μου λέγεις συγκεκριμένες, πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς που έχεις. Ναι. Και να έχει ρυθμό, να είναι προπονημένος, να έπαιζε λίγο. Άρα είναι πολύ δύσκολο για τα κυπριακά δεδομένα να βρεις καλύτερο από αυτούς που έχεις αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα ήταν εύκολη δουλειά. Και ο Νανίτζε που ήρθε στην Ορθόδοξη, ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής με βάση τα στατιστικά του, θέλει τον χρόνο προσαρμογής του να έρθει στο επίπεδο γιατί δεν είχε παιχνίδια. Τώρα ο Απόλλωνας είχε τόσους τραυματισμούς, είχε τόσους ποδοσφαιριστές έφυγαν, απώλειες, που μπορούσε να τις αναπληρώσει. Έφερε τρεις παίχτες ο Σοφρόνης, ήταν αμέσως μπαμ στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Δόξα Αποέλ. Νίκη μετά από τρία παιχνίδια για την ομάδα του Αποέλ. Να δούμε το ρεπορτάζ. Φανερά καλύτερο το Αποέλ στο παιχνίδι με τη Δόξα και ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό ήταν βελτιωμένο συγκριτικά με τα προηγούμενα του παιχνίδια. Μάλιστα το Αποέλ ήταν και παραγωγικό, κατάφερε να σκοράρει τρία τέρματα σε σημαντικές φάσεις και σε σημαντικά χρονικά σημεία του αγώνα και μάλιστα μετά από τρία παιχνίδια στα οποία δεν είχε σκοράρει. Το πρώτο γκολ ήρθε με πέναλτι από τον Τόμας Ντεβισέντη στο 21. Στην περιοχή ο Μιχαήλοβιτς κινήθηκε πέναλτι. Εδώ ξανά η παλιά από τον Μούσαλ Τάμαρη. Τόμας Ντεβισέντη απέναντι από τον Γκράγκα. Εκτελεί. Αποκρούει, όχι, η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για τους γαλαζοκίτρινους ήρθε λίγο αργότερα και κάπου εκεί το παιχνίδι πήρε την τροπή του και κατέληξε στο Αποέλ. Κροάτης θα στείλει την σέντρα, έπεσε ο Γκράγκα, απέκρουσε ασταθώς ο Ιωάννου, σκέφτεται για το σούτ, δεν το κάνει. Θα επιχειρήσει τελικά σέντρα απέναντι εκεί που βρίσκεται ο Γιάκολης με δύναμη στην περιοχή. 2-0 το Αποέλ. Είναι η βραδιά του, απόψε πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Το 3-0 για το Αποέλ ήρθε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και το Αποέλ σε όλο το πρώτο 45 λεπτό ήταν καλύτερο καθώς είχε 69% κατοχή μπάλας η ομάδα του Ιγκεμπρίκτσεν, η οποία κατάφερε να σκοράρει τρία τέρματα και να δημιουργήσει όμως και μερικές κλασικές ευκαιρίες. Είναι εύκολο να ξεγράψεις το Αποέλ στη φετινή χρονιά, αν το νομίζεις? Νομίζω να υπάρχει κάποιος που ξεγράψει το Αποέλ. Η αλήθεια, εγώ το φοβούμαι περισσότερο από τις υπόλοιπες δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα είναι αντίπαλοι μας. Γιατί εντάξει, μιλούμε για ομάδα που ήταν προαθλήτρια τα τελευταία 7 χρόνια. Έχει την ποιότητα, παρότι εντάξει, δεν έχει πείσει στον απόλυτο βαθμό με τέλος πάντων ψηλές αποδόσεις. Όμως έχει και στα προηγούμενα χρόνια είχαν αυτές τις καμπανεβάσματα και στο τέλος κατάφερε να τα ξεπερνά. Άρα δεν μπορείς να το διαγράψεις. Πάντως τώρα έχει ξανά συνεχόμενα παιχνίδια. Παίζει την Τετάρτη κύπελλο με τον Απόλλωνα. Μετά είναι έχει το Αποέλ Σαλαμίνα, Αποέλ Ανόρθωση Εξαναβολής και άλλα. Ναι, δεν είχε όμως στις προηγούμενες χρονιές αυτό το πρόγραμμα που θα έχει τώρα το Αποέλ. Όμως είναι γεγονός, όπως λέει και ο Ανδρός, ότι πάντα στα play-offs ειδικά ανέβαινε το Αποέλ. Τώρα, αν θα γίνει και αυτό, ερωτηματικό. Νίκο, η άποψή σου για το φετινό Αποέλ?
Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου το ΑΠΟΕΛ έχει η Γολγοθά. Είναι ένας μήνας γεμάτος που έρχεται για το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είναι κάθε τρεις μέρες παιχνίδι. Και τι παιχνίδια, άμα δεις τα παιχνίδια που έχει mm-hmm. να παίξει μέχρι το παιχνίδι με τη Βασιλεία, εκεί, αν δεν έχω λάθος, 25 εκεί. Φεβρουάριο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα του. Όμως, αυτό που δεν με πείθει εμένα το ΑΠΟΕΛ, τη δεδομένη στιγμή με βάση την εικόνα της Ομόνιας της ανόρθωσης του Απόλλωνα, είναι ότι είναι αργή στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω τις τρεις προσθήκες που έχει κάνει τώρα ο νέος προπονητής. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Δεν ξέρω γιατί δεν τους είδα. Ναι. Αργή στην ανάπτυξη μιλάς από πίσω, στο κέντρο και μπροστά. Από το κέντρο και μπροστά. Από το κέντρο και μπροστά. Πίσω, από πίσω ο Κωνσταντίνο μου, ότι είναι να χτίσεις μπορεί να το χτίσεις. Με Δεσπόζιο Μερκής εκεί, ο Νικόλας, ο Ιωάννου, δύο Κύπροι που ξέρουν τι σημαίνει από ΕΛ. Με τη δική του παρουσία, με τα δικά του γκολ, κρατάνε την ομάδα εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε μια ανάπτυξη στο ΑΠΟΕΛ αργή. Δηλαδή, αν λείψει ο Τάμαρη, δεν, νομίζω ότι είναι προβλέψιμη ομάδα. Οπότε είδε στο ΑΠΟΕΛ. Ποτέ είδε στο ΑΠΟΕΛ. Τελευταία φορά. Όχι με τη Δόξα. Την προηγούμενη αγωνιστική που είχε χάσει. Την Ανόρθωση. Με την Ανόρθωση δεν την είδα. Αλλά δεν ήταν και καλή εικόνα τη. Με την Ανόρθωση δεν μπορεί να είσαι τα πόρα, Γιώργο, για να κάνει μια τελική. Εντάξει, η Ανόρθωση δεν είχε, αλλά μετά τα τελευταία παιχνίδια, ιδιαίτερα μαζί με τους νέους που ήρθαν, με τον Απόλλωνα, χθες με την Δόξα, το ΑΠΟΕΛ παίζει πιο γρήγορα. Παίζει πιο γρήγορα. Εγώ το ΑΠΟΕΛ το έχω συνηθίσει αλλιώς. Α, εντάξει, οκ. Okay. Για τα μάτια τα δικά μου. Αν περιμένεις αυτό το ΑΠΟΕΛ, δεν θα το δεις. Εντάξει. Αν δεν το δω. Για προσωπική μου άποψη, τα κριτήρια για το φετινό τίτλο περνάει από τα πόδια της ανόρθωσης, όχι για την ανόρθωση. Για να δώσει ένα μείον στο ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ ανόρθωση την άλλη εβδομάδα στο ΓΑΣΥΠΗ. Αν η ανόρθωση καταφέρει να μην χάσει από το ΑΠΟΕΛ, τότε νομίζω ότι θα χάσει δρόμο το ΑΠΟΕΛ. Γιατί παίζει τώρα με ΑΕΚ, παίζει με ανόρθωση την Τετάρτη. Εκεί αν έχει οποιοδήποτε απώλεια θα είναι. Πιστεύω ότι είναι ρες. Πάμε να δούμε τη φάση του αγώνα από το Μακάριο Στάδιο και να τη σχολιάσουμε. Από την πάσα του Μιχαήλοβιτς με το δεξί παλιά στην περιοχή, ο Μιχαήλοβιτς κινήθηκε πέναλτι. Να το δούμε και από εδώ. Βάζει το πόδι το δεξί ο Ντερβίτ στο 21ο λεπτό. Είμαστε Τόμας Ντερινσέτη απέναντι από τον Γκράκα. Εκτελεί. Αποκρούει, όχι, η μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το πρώτο γκολ του ΑΠΟΕΛ μετά από τρία παιχνίδια. 300 σχεδόν λεπτά. Το βάλαμε, ήταν και ο Τόμας Ντεβινσέντη βεβαίως, ο οποίος περιμένουν πάρα πολλά από το ΑΠΟΕΛ. Θέλω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας σχετικά. Τόμας Ντεβινσέντη, πόση βαρύτητα μπορεί να έχει και στο ΑΠΟΕΛ. Έκανε καλό παιχνίδι, βοήθησε με τα γκολ του την ομάδα. Εντάξει, είναι ένας αποσφαιριστής ο οποίος φοράει το 10, αλλά ξέρει και τι δουλειά είναι και είναι η δουλειά του playmaker στην ομάδα. Δεν πιστώθηκε όσο θα έπρεπε από τους προηγούμενους ο Ντεβισέντη. Χρειάζεται να βρει τον καλό του εαυτό, γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει ανάγκη να πω έναν καλό Ντεβισέντη με τις πάσες του στο τελικό έναν τρίτο. Το ότι σκόραρε δύο γκολ. Θα τον βοηθήσει. Πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει συνέχεια. Πάντω τώρα... δεν είναι συνηθισμένο για τα ΑΠΟΕΛ τρία παιχνίδια να μην σκοράρει. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένω. Ήταν είδηση. Δεν είναι είδηση. Είναι. Δηλαδή και ο Ντεβισέντη που βάλε τα δύο γκολ. Παλότι βάλε δύο γκολ. Και ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο από ότι. Ήταν κινητικό, ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο. Ήταν αρκετά ενεργητικό. Και το επιθετικό του χαφ που θέλει το ΑΠΟΕΛ Ντεβισέντη. Δηλαδή, αν περιμένω εγώ που δεν είσαι μουσικό ή το ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι έχει ερωτηματικό. Ναι. Δεν είναι ο Ντεβισέντη, δεν είναι ο παίχτη που θέλει το ΑΠΟΕΛ για να του δημιουργήσει. Άντρο, συμφωνεί. Και να σκοράρει. Είναι αλήθεια ότι δεν διανύει την καλύτερη του χρονιά στο ΑΠΟΕΛ ο Ντεβισέντη. Εντάξει, τώρα με τα δύο γκολ που πέτυχε, αν θα το βοηθήσει ψυχολογικά να ανέβει, διότι η πίστη του εντάξει, είναι αδιαφυσβήτητη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι θέμα να ξαναβρει τον παλιό του εαυτό να μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του. Ένα σχόλιο λίγο γιατί να πάμε στο ΑΕΚΑΕΛ. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Ηλία Χαραλάμπους.
Είναι σημαντικό και για τον ίδιο βεβαίως και για την ομάδα, η οποία καραδοκεί είναι εκεί για εξάδα by full. Να σχολεί για την ΑΕΚ τη φετινή, πώς τη βλέπεις? Είναι μια ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα. Μια χρονιά δύσκολη για την ΑΕΚ, μια χρονιά η οποία βρίσκει δύο ομάδες πολύ δυνατές, Ανόρθωση και Ομόνοια, να μπαίνουν στην τετράδα. Κάτι που ήταν ασυνήθιστη και ήταν η ΑΕΚ, η τρίτη ομάδα εκεί, είτε δεύτερη είτε τρίτη. Τώρα νομίζω ότι η διοίκηση της ΑΕΚ έκανε την καλύτερη κίνηση με τον Ηλία. Γιατί ήταν μετά τη φυγή του προπονητή της ΑΕΚ. Νομίζω ότι όταν έδωσε τα ενία στον Ηλία, γνώστησε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει στα ποδητήρια της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα παίζεις και άσε γουστάρουν και ποδοσφαιριστές, Κωνσταντίνο. Ως που είσαι ποδοσφαιριστής, εξαρτάται από τον ίδιο σου εαυτό. Όταν γίνεσαι προπονητής και μπεις στα ποδητήρια, εξαρτάται από 25, από 22 διαφορετικές προσωπικότητες, ας σε γουστάρουν, ας τους κερδίσεις. Πράγμα το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής ο Ηλίας το καταφέρνει και με το team του που έχει εκεί, θέλει να κερδίσει το στοίχημα που έχει βάλει και ο ίδιος για να μπει στην εξάδα με τα τόσα προβλήματα που έχει περάσει. Πάντως βλέπουμε και στη φωτογραφία τον Ιβάν Τρισκόφσκι έβαλε 10 φετινά γκολ από πέναλτι σε 11 χτυπήματα. Βέβαια το ένα ήταν αντίον της Ομόνοιας με τον Ζόχο. Ένα σχόλιο αν ήθελες Άντρο για τον Τρισκόφσκι. Ήταν και ο Ακοράν, επέστρεψε και ο Ακοράν, ο οποίος έλειψε πάρα πολύ με τη δημιουργικότητα του από την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Τρισκόφσκι ήταν... είναι ένας δεινόσκορ, δεν το αφήσει κανένας. Εντάξει, οι αριθμοί του φέτος με τα πέναλτι έχουν ανεβεί, ενώ ήταν γκολ του 16-17, πώς είναι. Ναι, 17. Τα 10 είναι πέναλτι, ναι. Είναι αξιόν μνήμας το ότι η ΑΕΚ κέρδισε τόσα πολλά πέναλτι φέτος, 11 στον αριθμό. Φαίνεται ότι δουλεύουν επιθετικά. Εμείς μόνο έχουμε κερδίσει, νομίζω. Αλλά είναι και ικανότητα να μπορείς να πετυχαίνεις το πέναλτι. Εντάξει, αυτό το έχει. Είναι και εκτελεστής εκτός από πέναλτι. Είναι δεινός εκτελεστής. Πάντως η ΑΕΛ, δεν ξέρω, ο Κέρκες, τον Λυπήθηκα στο τέλος, έβγαλε και μια πικρία, ούτε η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Προσωπικά, αν μου επιτρέπεις, την λυπούμε κι εγώ, γιατί είναι αλήθεια ότι τα παράπονα που εκφράζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, τα περισσότερα είναι δικαιολογημένα. Ήταν και άτυχη κάποια παιχνίδια. Και άτυχη είναι, αλλά τα παράπονα που εκφράζει νομίζω είναι δικαιολογημένα. Ναι. Ένα σχόλιο για την ΑΕΛ. Ως ομάδα, την ΑΕΚ εγώ την είδα σε φουλ παιχνίδι όταν τους είχαμε αντίπαλο στο Γασιμπή και μου άρεσαν πάρα πολύ. Και στο φιλικό που είχαμε στο Τσίρο, αλλά μου άρεσαν. Σαν ομάδα. Η ομάδα χωρίς μεγάλο προϋπολογισμό Νίκων και κατάφερε να πάρει το μάξιμο, εκτιμώ προσωπικά, των παιχτών του ο Κέρκες. Έχει πολύ καλά η αγωνιστική ταυτότητα η ομάδα της ΑΕΛ. Και καλό passing game. Έχει γρήγορη ανάπτυξη όταν θέλει να έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Όταν σε βρει στην κόντρα. Τώρα κάποια ατυχές περιστατικά και κάποιοι βαθμοί οι οποίοι χάθηκαν είναι εκεί που θα κριθεί και το κομμάτι της εξάδας. Ναι, ναι. Αν δεν μπει στην εξάνη ΑΕΛ, τότε θα είναι μια πολύ άσχημη χρονιά για την ΑΕΛ. Πράγμα το οποίο νομίζω δεν της αξίζει. Είναι από τις πιο επιθετικές ομάδες, Άντρο, ο Πολωνάς. Ναι, είναι και πολύ ποιοτική και πολύ γρήγορη. Όλα τα τελευταία χρόνια νομίζω έχει αυτό το χαρακτηριστικό για τον Απόλλωνα. Πάντως τρεις νέο φερμένοι. Είδες τα γκολ που έβαλε ο Μπεσόπ. Θα μας τα αναλύσεις, λίγο, Αντρία. Θα τα αναλύσεις, Αντρία μου. Θα τα αφήσω μαζί μας εδώ. Ο Φώτης Παπουλής, ο οποίος έδωσε δύο ασίστ, δεν δείχνουμε τον γκολ του Παπουλή, σωστά, Αντρία. Όχι, αυτά τα δύο. Μάλιστα. Δύο ασίστ και έβαλε και έναν γκολ, σπουδαίο γκολ πάλι με κίνηση στην πλάτη. 35 χρονών Φώτης Παπουλής δείχνει την ποιότητα του ακόμη ένα παιχνίδι. Βεβαίως. Από αυτό το παιχνίδι κρατάμε και το γεγονός ότι οι τρεις μεταγραφές ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Απόλλωνα. Είναι σπουδαίο για έναν προπονητή. Δεν ξέρω, Νίκο, να φέρεις τρεις μεταγραφές και να είναι καλύτεροι σου παίκτες. Είναι αυτό που είπατε στον άνθρωπο. Έναν πρώτο συμπαθιώμα take goal, δεύτερο μέσο, δεύτερο goal. Τι καλύτερο ξεκίνημα περιμένεις από τους παίκτες που ενισχύεσαι. Και είναι αυτό που είπα ότι το σκάουτινγκ του Σοφρόνη έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σωστά και οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει έχουν πει να δώσουν ακόμα πιο πολύ γρηγοράδα στον πολύ καλό Απόλλωνα για τη συνέχεια. Θέλω την άποψή σας και των δύο τερματοφύλακες κορυφαίοι τόσα χρόνια στα γήπεδα μας για τον Μολ. Ψηφίστηκε κορυφαίος για το 2019, ήταν στην Πάφο, ήρθε στον Απόλλωνα,
Ποια είναι η άποψή σας για τον τερματοφύλακα? Εντάξει, παρότι εκλήθηκε να καλύψει το κενό του Βάλε, με τη φύγη του Βάλε και οι προσδοκίες ήταν μεγάλες και το εμπόδιο αρκετά ψηλά, αν και στις αρχές φάνηκε ότι ήταν δύσκολο να, τέλος πάντων, να τον αναπληρώσει επάξια, πιστεύω ότι στο τελευταίο διάστημα του προαθλήματος ότι κάνει καλές παρουσίες. Δεν ξέρω την ηλικία του ακριβώς πόσο είναι. Πιστεύω εντάξει, είναι μια καλή μονάδα. Είναι πολύ μεγάλος. Τον είχε, εντάξει, είναι κάτω των 30. Τον είχε βοηθήσει η παρουσία του πέρσι στην Πάφο να διακριθεί. Γι' αυτό και κέρδισε και τον τίτλο του κορυφαίου και τη μεταγραφή. Εντάξει, ο τερματοφύλακας από τη στιγμή που έχει ταλέντο, πλέον είναι εμπειρίες που κερδίζει, που θα τον βελτιώνουν και η δουλειά του βέβαια. Νίκο, η άποψή σου. Η μετάβαση ήταν από Πάφο σε Απόλλωνα δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Ήθελε τον χρόνο του. Μάλιστα. Γιατί δεν ξεκίνησε και με τους καλύτερους ιονούς. Ναι. Δεν επιθυμώ ότι μπορούσε να καλύψει το κενό του Βάλε ενός τερματοφύλακα που δέσπασε τα τελευταία χρόνια στον Απόλλωνα. Αλλά με το ανέβασμα ολόκληρης της ομάδας ήρθε και το ανέβασμα του ΜΟΛ. Ή μπορεί να γίνει αντίθετο, με το ανέβασμα του ΜΟΛ ανέβηκε και όλη η ομάδα. Μπορεί. πιστεύω ότι έχει καλύτερο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή από τον ΜΟΛ, αλλά δεν πάει. Ποιος ξεχωρίζεις, Νίκο? Ξεχωρίζω ο Λόρια. Πιστεύω ότι ο Λόρια της ανόρθωσης κατ' εμένα είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ένας Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια του ΑΠΟΕΛ. Ο Ουζόχο που ήταν αντίχος στην Ομόνια. Ο Φαμπιάνο όταν ήρθε να τον αντικαταστήσει. Ήταν τερματοφύλακες οι οποίοι έβγαζαν σιγουριά. Τον Κυριακή δεν τον γνωρίζει αρκετά? Όχι, τον Κυριακή τον είδα πρώτη φορά και εγώ χθες. Απλά ήξερα ναι. Ότι είναι ανταλλαντούχος ο ποδοσφαιριστής. Πληροφορήθηκα τέλος πάντων ότι έχει ταλέντο, αλλά να τον δω να παίζει πρώτη φορά τον και εγώ. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι ο Λόρια είναι ένας καλός θεματοφύλακας. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα και οι δύο δικοί μας οι άτυχοι ήταν ναι. Πολύ καλοί. Ναι, έχει καλός θεματοφύλακας. Δηλαδή και ο Μόλ και ο Μπέλετ και ο Λόρια και ο Ζόχο που ήταν και ο Φαμπιάνο. Δηλαδή αυτοί είναι θεματοφύλακες αξίας. Πώς πάει ο Πάρτος στον Ερμή? Για την εθνική μας ομάδα, θέλουμε να είναι έτοιμος. Ο Πάρτο είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, εξαιρετικός χαρακτήρας. Επαγγελματίας. Επαγγελματίας σε όλα του και νομίζω για μας που τον έχουμε κοντά μας είναι ευλογία. Μακάρι να τον έχει ο Θεός καλά και είναι και αυτός ένας από τους πρωταγωνιστές το να βρίσκεται ο Ερμής. Να είχαμε αυτή τη συγκομιδή στο πρώτο μέρος του πρωταθλήματος και σίγουρα περιμένουμε ακόμα περισσότερα τώρα που αρχίζουν τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος μας. Μάλιστα. Γιώργο, μια πρόγνωση για το κύπελλο την Τετάρτη. Θεωρείς ότι μπορεί το ΑΠΟΕΛ να γυρίσει το 1-0 από το Τσίριο? Ναι. Στατιστικά νομίζω το 2-0 είναι 27%, άρα το 1-0 έχει παραπάνω. Ναι, βεβαίως και μπορεί. Αλλά, στην έδρα του ειδικά. Αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις και έναν πολλήνο ο οποίος βάζει γκολ. Και αν βάλει γκολ ο Απόλλωνας πρέπει να βάλει 3 το ΑΠΟΕΛ. Και είπες ότι ήταν το πρώτο μετά από 300 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα παίξει το ΑΠΟΕΛ αν δεχτεί γκολ? Άρα η πρόβληψή σου. Έχει ερωτηματικά. Έχει ερωτηματικά. Ότι μπορεί, μπορεί. Αλλά δεν πρέπει να μην δεχτεί γκολ. Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι την άποψή σας και για τις δύο ομάδες βεβαίως, Νίκο. Εντάξει, κάθε μια διαφορετικούς στόχους. Για τη Σαλαμίνα νομίζω ότι ήταν μια απρόσμενη ισοπαλία, αλλά στο τέλος της ημέρας όπως εξελίχθηκε και ο βαθμός της ισοπαλίας καλός ήταν. Γιατί βρήκε μια ένωση η οποία ήταν οργανωμένη, ήταν πολύ καλή σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Μια άτυχη στιγμή στον κόρ που δέχτηκε ένα λάθος το οποίο στήχησε στο τέλος από το να πάρει έναν πολύ σημαντικό τρίποντο για τη σωτηρία της. Και από την άλλη μια ένωση η οποία έδειξε ανανεωμένη, αναγεννημένη και νομίζω ότι αν κάνει και μια ενίσχυση ποιοτική στην γραμμή κρούσης η ένωση, τότε θα το παλέψει μέχρι τέλους το κομμάτι παραμονή. Τώρα η Σαλαμίνα σίγουρα διεκδικεί να μείνει στην εξάδα και θα γίνει σκληρή μάχη μεταξύ ΑΕΛ και ΑΕΚ. Και η Νέα Σαλαμίνα, ποιες θα είναι οι δύο που θα πάνε στην εξάδα? Άντρο, τι ξεχωρίζεις από τη Νέα Σαλαμίνα που είναι και στην εξάδα για την ώρα?
Εντάξει, είναι μέσα στους στόχους της, αν και το παιχνίδι που χθες ήταν ένα πίσω γύρισμα όσον αφορά το στόχο της Εξάδας. Έχει κάνει καλά παιχνίδια σε Λαμίνο, όπως και το Παραλίμνη έχουν κάνει καλά παιχνίδια. Έχουν καλές μονάδες και οι δύο ομάδες. Εντάξει, δεν έχουν διάρκεια στις αποδόσεις τους, αλλά πιστεύω η Σαλαμίνα θα το παλέψει μέχρι τέλος για την Εξάδα. Όπως είπε ο Νίκος, έχει να παλέψει με την ΑΕΚ και με την ΑΕΛ. Εντάξει, έχει πιθανότητες να μπει στην Εξάδα αρκετές. Πάντως, ήθελα να πω για τον κόλ της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η σέντρα του Ριέρα και τον κόλ του Αμπαρτζουμιάν ήταν κάτι το οποίο είδαμε 3, 4, 5 φορές φέτος. Το κάνουν συχνά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν και το δήλωσε και ο Σάββας που σε δείξετε στην δημοσιογραφική. Ήταν η έκτη assist του Ριέρα και η έκτη assist του Κορέια στον κόλ του Kingsley και είναι οι κορυφαίοι παίχτες με assist στο Κυπριακό. Αυτός ο Kingsley δεν γεμάταχει, ρε παιδί. Το κεφάλι του είναι απληκτικό. Και ο Κορέια επάντως τον βρίσκει συνεχώς. Αλλά ο Kingsley πόσες φορές τελειώσε φάσεις. Τον ήθελε η Ομόνοια τον Κορέια. Τελικά έμεινε στη Σαλαμίνα, πήρε τον Λέιζαξ. Πήρε καλύτερο αριστερό μπακ για Ομόνοια. Ναι, είναι πολύ καλός. Πήρε. Όταν ήξερα από τα παιχνίδια με τη Γιάνγκ που ήταν παίξαμε με τον Ερμή. Πήρε τον καλύτερο. Α, ναι. Ναι. Όταν τον πήρε ο νεόφυτος ο Λάρκου, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω πήρες τον καλύτερο αριστερό μπακ, μου λέει το γνωρίζεις, του λέω ναι. Είναι τρομερός. Αλλά και ο Ριέρα του Παραλιμιού είναι φανταστικός παίχτης. Ναι, έχει πολύ ποιότητα. Είδαμε το Σάββατο που είσαι ειδή στο τέλος, Νίκο, και έτσι απευθύνομαι σε εσένα που είσαι και προπονητής. Κάθεσαι στη δημοσιογραφική διάσκεψη και λες τι αισθάνεσαι και τα λοιπά. Σε είδαμε και στο παρελθόν, σε θυμάμαι που είχες έτσι εξάψεις. Συμφωνείς με αυτά που είπε ο Σάββατο που είσαι ειδή. Είπε για τον κόσμο ότι κάποιοι έρχονται να μας βοηθήσουν, κάποιοι έρχονται και είναι κριτικάρουν κακοπροαίρετα την ομάδα, ενώ δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ήθελα την άποψή σου προπονητικά. Εντάξει, ο κόσμος πάντα έρχεται στο κήπεδο και θέλει να τα βλέπει όλα ότι βγαίνουν προς την ομάδα μας όπως τα θέλουμε, όπως τα υπολογίζουν πρωτού έρθουν στο κήπεδο. Κάποιες φορές δεν παίζουμε μόνοι μας, έχει και αντίπαλο. Άρα και ο πάγκος και οι παίχτες που είναι μέσα χρειάζονται τη στήριξη όταν η ομάδα βυθίζεται. Άμα όταν βυθίζεται ακόμα τη σπρώχνεις ακόμα πιο κάτω. Όταν είσαι στον πάγκο και προσπαθεί να βοηθήσεις τους ποδοσφαιριστές σου και ακούς και την μουρμούρα απ' έξω. Τότε λες αυτά τα παιδιά προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτόν και σε πιάνει έναν παράπονο. Νομίζω ότι αυτό το παράπονο το εξέφρασε ο Σάββας. Και εντάξει. Εγώ. Ξέρεις, εν το εγώ, Κωνσταντίνο μου. Το εγώ. Ο Σαλαμινέος Άρκης είναι καλό μαθαίνει, παιδί. Ναι. Χορτάνει. Δεν τέχεται μέσα του άμμογος του Μαχανιέου, απαγορεύεται. Δηλαδή, ως που δίνεις, ο άλλου έτσι θέλει περισσότερο. Πάντως έχει αρκετόν καιρό να δω τον Ρούσια να κάνει τόσο καλά. Ζωντανός, είχε πολύ ενέργεια. Πάρα πολύ καλά. Ήταν μέσα στις φάσεις, είχε διάθεση. Ναι. Ήταν με δύο δοκάρια, βεβαίως, ήταν φάσεις αγωνιστικές. Γιατί... Άστα αυτά, γενικά ήταν καλός το παιχνίδι του Ρούσιας. Ναι. Ήταν γενικά, είχε πάρα πολύ έτσι, δραστηριότητα και είχε πολύ συμμετοχή μέσα στο παιχνίδι. Ήθελα την άποψή σας για τον Τάσο τον Κίσα, Κύπριος θεματοφύλακας, παίζει φέτος στη Σαλαμίνα. Άντρο, ποια η άποψή σου για τον Τάσο? Εντάξει, ο Τάσος έχει την καρδιά του συνήθως ο δεύτερος θεματοφύλακας σε ομάδες που πέρασε. Αν και όσες φορές χρειάστηκε να αγωνιστεί, έδειξε καλά πράγματα. Δείχνει καλά πράγματα και στον Απόλλωνα και στον ΑΟΕ που έπαιξε και στη Σαλαμίνα. Ειδικά στη Σαλαμίνα έχει κερδίσει και τη θέση του βασικού από την. Ναι, το εμπιστεύεται όπως δείχνει. Ναι, είναι που είπα ότι ο θεματοφύλακας χρειάζεται παιχνίδια για να μπορέσει να σου δείξει τέλος πάντων μέχρι που μπορεί να φτάσει η αξία του. Χρειάζεται. Πιστεύω ότι άμα έχει τις ευκαιρίες να παίζει, έχει το ταλέντο. Νίκο. Δεν μπορούσε να τον κρίνει μέχρι στιγμής. Γιατί το να είσαι δεύτερος στον ΑΠΟΕΛ, στον Απόλλωνα, με ένα-δύο παιχνίδια κυπέλου ή από τυχόν τραυματισμού είτε κάρτες, δεν μπορεί να αξιολογηθείς. Η φετινή χρονιά με τις συμμετοχές που πήρε μέχρι στιγμής στη Νέα Σαλαμίνα δηλώνει παρόν και έδωσε και βαθμούς στη Νέα Σαλαμίνα με την παρουσία του κάτω από τα δεκάρια. Πράγμα το οποίο, σαν τερματοφύλακας καταφέρεις και δώσεις 3 με 4 παιχνίδια τη χρονιά της ομάδας σου, τότε συγκαταλέγεσαι μέσα στους κορυφαίους. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Για μια ομάδα η θέση του τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντική και ο Τάσος είναι πάρα πολύ καλός και με τα πόδια. Δηλαδή, τον εμπιστεύεται και ο Σάββας γιατί μπορεί να χτίσει και από πίσω το παιχνίδι. Γιατί έχει περάσει από μια σχολή στο ΑΠΟΕΛ
Επί καιρών δεν έχω λάθος, ήταν και με τον Μόντια, με τον Μπάρτο. Ήταν προπονητής ο Γιωβάνοβιτς που ήταν προπονητής ο Σάβιτς. Είχαν τη δική τους φιλοσοφία στο να παίξουν από πίσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο αν ο τερματοφύλακας το 2020 δεν μπορεί να παίξει με τα πόδια, τότε είναι μειονέκτημα. Μεγάλο μειονέκτημα. Ιδιαίτερα όταν σε πρεσάρουν. Δεν μπορεί να παίξει με τον τερματοφύλακα σου. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάφος Ολυμπιακός, που θα έλεγα ότι αν κάποια ομάδα θα μπορούσε να αισθανθεί την αδικία, θα ήταν Ολυμπιακός. Ένα σχόλιο, Άντρο, για τον Ολυμπιακό, αν θες, Πάφο το παιχνίδι, το είδες καθόλου? Δεν το είδα το παιχνίδι, απλά εντάξει, για την Πάφο είχα μεγαλύτερες προσδοκίες, η αλήθεια, και την έβλεπα για εξάδα στην αρχή της σεζόν. Είναι περίεργο τι συμβαίνει με αυτήν την ομάδα, γιατί είχε στελοχωθεί καλά, περίμενες περισσότερα πράγματα από αυτούς φέτος. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια, δεν περίμενα τόσα πολλά πράγματα, και όμως δείχνει περισσότερα από ό,τι προσδοκούσε κάποιος να δει από τον Ολυμπιακό. Και βάλει και ο Πάμπο στο στίγμα του, θεωρείς? Ναι, πιστεύω ότι είναι ομάδα. Δηλαδή είναι με τα χαρακτηριστικά του Πάμπο ομάδα, παρότι δεν είναι η σφρίγγυλη ομάδα που δύσκολα κατάπληκτη, μπορεί να δύσκολα της βάλεις γκολ. Είναι και δημιουργική ομάδα. Έχει και επιθετικούς καλούς. Πάντως και τα στατιστικά το αποδεικνύουν αυτό που λες, γιατί και ο Ολυμπιακός κυρίως, αλλά και η Πάφος έχουν πάρα πολύ δημιουργικότητα, ειδικά με τους ακραίους τους. Δηλαδή είδαμε και τον Καπράλ, τον Βα, της Πάφου που δημιουργούν συνεχώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο Μπιλάλ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ναι. Έχει και τον Ζαχαρίο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Πάγκες του ένας εναντίον ενός, έχουν πετύχει Νίκο. Φαίνεται χαριτολογώντας η Πάφο να φτιάχτηκε για να πέσει με την Ομόνια. γιατί κακώς ήμουν στις Ομόνιες. Δύο παιχνίδια, έχασε 5 βαθμούς ή κέρδισε η Πάφο 4 βαθμούς από την Ομόνια. Κέρδισε ένα και μια ισοπαλία. Έχασε η Ομόνια. Έπαιξε τα καλύτερα παιχνίδια. Ναι, έχασε η Ομόνια 5 και κέρδισε 4. Περίμενα περισσότερα πράγματα από την Πάφο. Με τα γραφολογία που ήταν γύρω από την ομάδα. Και ξεκίνησε με διπλό στη Σαλαμίνα. Με τα budget που έχουν κάνει οι επενδυτές της ΠΑΦ. Περίμενα μια καλύτερη ομάδα. Yeah. Όμως δεν δικαιώνει αυτή τη φήμη που ήθελε πρώτου ξεκίνησε η χρονιά. Αντιθέτως είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή της. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει. Γιατί έχει γίνει ομάδα. Και αυτό είναι στο του Πάμπου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, βγάζει υγεία και ο Ολυμπιακός. Δεν έχει προβλήματα από τη στιγμή που οικονομικά προβλήματα δεν υπάρχουν στην ομάδα. Έστω και αν τα υπομίζεται ένας άνθρωπος ή δύο άτομα. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν τη δουλειά τους και βλέπουμε και το κυπριακό στοιχείο στον Ολυμπιακό. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Ξεχωρίζεις, Νίκο, κάποιους Κυπρίους από τον Ολυμπιακό? Εγώ είχα κοντά μου τον Πάρη τον Ψάρτη, ο οποίος ήθελε ο μικρό να μην πάει σε β' κατηγορία, να πάει σε πρώτη. Και ποια είναι η άποψή σου για τον Παρή? Θεωρώ ότι ο Παρής είναι πολύ εξελίξιμος και πολύ σύντομα θα κάνει και το επόμενο βήμα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το επόμενο βήμα εννοείς, μπορεί να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα, ναι. Ρίσκαρε, πήρε το Ζαχαρίου και έκανε τις συμμετοχές του limit από μικρό στο ποδοσφαιρικό στερεώμα. Ο Οικονομίδης, ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας και το δηλώνει και το παρουσιάζει και στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, ο Σωτηρίου μπήκε στην ομάδα, έδειξε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει. Άρα, τέσσερις Κύπροι που δύσκολα θα βρεις μέσα στις ομάδες μας να παίζουν τέσσερις Κύπροι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την 11 της αγωνιστικής, τους κορυφαίους 11 όπως τους έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ρούτκο, η τετράδα της άμυνας Λέζιαξ, Μερκής, Χούποτσαν και Αμπατζουμιάν, ο Βίκτορ Γκόμεθ και ο Τζόρντι Γκόμεθ, τα δύο αμυντικά χαβ, Ματέι Παπουλής και Ρουσιάς Κονέ, οι κορυφαίοι 11 όπως τους έχουμε επιλέξει, 17η αγωνιστική. Έτσι, ένα καταληκτικό σχόλιο, Νίκο, Ερμής. Ανεβαίνει η κατηγορία φέτος, θα το δούμε στα και πώς είναι και η δεύτερη κατηγορία, έτσι να μας πει. Η δεύτερη με την πρώτη, Γιώργο, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Ναι. Ως προς τι? Ως προς τις ταχύτητες. Το ρυθμό. Ο ρυθμός είναι πολύ, πολύ διαφορετικές οι ταχύτητες. Η δεύτερη κατηγορία, αν πάει να δεις και κάποια γήπεδα τα οποία παίζεται ποδόσφαιρο, αν θέλουμε να λέμε ότι παίζεται ποδόσφαιρο, απορώ πώς περνάνε τους κανονισμούς και μπορούν να υπάρχουν αυτά τα γήπεδα για να αγωνιστείς.
Από εκεί πέρα, εντάξει, εμείς έχουμε ξεκινήσει εντελώς μια καινούργια ομάδα από τον Ιούλιο. Με μοναδικό στόχο την επιστροφή γρήγορα στην πρώτη κατηγορία. Μέχρι στιγμή νομίζω ότι τα πάμε περίφημα. Δεν έχουμε διάθεση να χαλάσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Πάντως σου πάει ο Ερμής. Έχεις τις καλύτερες αποδόσεις στις προπονητικές. Εντάξει, φαίνεται ότι με εμπιστεύεται ο Πρόεδρος. Και εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με γεμίζει. Δεν κρύβομαι. Με γεμίζει και μπορώ να βγάλω και αυτό που θέλω και ο ίδιος. Τι απαιτήσεις έχω. Έχεις μάθει πλέον. Στο γήπεδο. Έχω μάθει και την πίεση είναι που υπάρχει εκεί. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, Νίκο, γιατί έχεις γράψει το όνομα σου με την Αόρθωση ως τερματοφύλακας πάρα πολλά χρόνια. Θα σε ενδιέφερε, το έχεις στο πίσω μέρος του κεφαγιού μια μέρα να είσαι προπονητής της Αόρθωσης. Η Αόρθωση είναι ομάδα μου, Κωνσταντίνα. Η Αόρθωση είναι από τα όταν γεννήθηκα. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Το σκέφτηκες πολλές φορές. Ασφαλώς. Είναι όνειρο ζωής. Αλλά εντάξει, είναι. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, έχουν αλλάξει όπως είπαμε και πριν και με τον Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής του Ερμή, δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Τελευταία 8 χρόνια είμαι εκεί στον Ερμή, με κάποια διαλύματα. Πολλοί μπορεί να είπαν ο Νίκος μα πάει, φεύγει, έρχεται. Και θα ρωτήσω κι εγώ, πόσες επιλογές έχεις σαν Κύπριος προπονητής. Ποιος Νίκος, ποιος Νίκος. Θέλει να σου πω πώς είπαν και έρχονται. Τόλ. Τραβεζάνη. Ποιο Νίκο δηλαδή. Ναι, αλλά να σου πω Γιώργο, πόσε επιλογέ έχει σαν Κύπρο προπονητή να δουλέψει στην Κύπρο σε ομάδε. Πε μου αυτό το σπίτι. Από την άλλη, να σου πω και το άλλο. Είμαι ο Νίκο ο Παναγιώτη Ανόρθωση. Και ομάδα από τι 6 πρώτε μπορεί να σου δώσει ευκαιρία να πάει να δουλέψει όταν λένε, ξέρει, είσαι ο Νίκο τη Ανόρθωση. Δεν έχω παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Η Διάκε. Έφυγε δύο από την ΑΕΚ. Παραλίμνη. Ο δικός μας, ο Κύπριος. Ο Κοσμάς. Δύο στο ΑΠΟΕΛ. Ποιος άλλος. Πάφος. Άχνα, Γκομίτης. Άχνα. Με τις συνθήκες που δουλεύουν αυτοί που λέγονται επαγγελματίες ξένοι, Γιώργο, και το πώς δουλεύουν οι Κύπροι προπονητές, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ευκαιρίες που σου δίνονται και πώς μπορείς να τις αξιοποιήσεις. Και περίμενε. Σοφρόνης, πες μου. Πίσω. Ο Ιουγκοσλάβος, ο Σέρβος που είχε έρθει. Λιμανάκι, ξανά πίσω στο λιμανάκι. Άντρο, εσύ ήσουν στην προπονητική, τερματοφύλακας, τώρα δεν θέλεις λίγο να επιστρέψεις ή... Όχι. Προτιμάς οπαδός. Προτιμώ τη ιδιότητα μου σαν οπαδός. Με γεμίζει αυτό. Ένα καταληκτικό σχόλιο για τη χρονιά. Ποιο βλέπεις πρωταθλητή. Μπορείς να προβλέψεις. Μπορώ να σου πω ποιο θέλω. Ποιο θέλει. Εντάξει, αυτονοείται. Αλλά πιστεύω ότι και τέσσερις ομάδες που είναι τώρα εκεί, αν υποθέσουμε ότι και το σενάριο που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί με τα αναπληθέντα παιχνίδια, θα μας χωρίζουν 2 βαθμοί. Άρα. Ναι, είναι όλοι εκεί. Και μιλούμε για ότι οι ποιοτικές ομάδες έχουν αποδείξει ότι είναι καλές. Άρα πιστεύω ότι η ομάδα που θα έχει την περισσότερη αντοχή και το βάθος για να μπορέσει να τα καταφέρει. Ευχαριστήσουμε που ήρθατε απόψε. Ήταν ωραία συζήτηση μας. Μπορούμε να κάνουμε με τις ώρες βεβαίως, αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί. Έχουμε ξένα πρωταθλήματα και άλλα σπορ.